Παναγιώτης Κανελόπουλος. Στην εποχή τη δική μας έχουν δημιουργηθεί βασικές φιλοσοφικές αντιλήψεις για την ιστορία. Η ιστοριογραφία έχει κάπως υποχωρήσει, χωρίς να έχει εξαλειφθεί μπροστά στη φιλοσοφική ερμηνεία της ιστορίας. Και υπάρχουν πολλές φιλοσοφικές αφετηρίες από τις οποίες μπορεί να ερμηνεύσει κανείς την ιστορία. Υπάρχουν όμως δύο βασικές και γενικές. Η μία είναι η ιδεαλιστική και η άλλη είναι η υλιστική στην ειδικότερη έννοια, όχι στη γενικότερη του φυσικοεπιστημονικού υλισμού, αλλά στην ειδικότερη του ιστορικού υλισμού, όπως τον ίδρυσαν ο Μάρξ και ο Έγγελς. Αυτά είναι γεγονότα επιστημονικά που συνέβησαν μετά τα μέσα του περασμένου αιώνα. Επηρέασαν όμως, άλλοτε συνειδητά, άλλοτε χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο ιστορικός, ο συγγραφέας, ο ιστοριογράφος και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν, όχι μόνο με τον τρόπο που ερμηνεύουν τα γεγονότα. Και βλέπουμε εκείνος ο οποίος ξεκινάει, παρένθεση, θα σταθώ μόνο στις δύο αυτές κατηγορίες φιλοσοφικών αντιλήψεων, παρένθεση, από την ιδεαλιστική, ιδεοκρατική αντίληψη. Εξαιρεί ορισμένα γεγονότα. Εξαιρεί τον καθαρά εθνικό χαρακτήρα. Φέρει πίν μιας επανάστασης ή ενός άλλου συμβάντος. Δεν μπαίνει διόλου στην εξέταση των κοινωνικών αντιθέσεων που μπορεί και αυτές να συνέβαλαν στην α ή β εκδήλωση των γεγονότων. Και θα μπορούσε κανείς να πει εξιδανικεύει κάπως την ιστορία. Παραμερεί δε και αποσιωπά όσα γεγονότα δεν συμφέρουν τη δική του φιλοσοφική θέση. Από την άλλη μεριά, όσοι ξεκινούν, όσοι κοιτάζουν την ιστορία από τη σκοπιά του ιστορικού υλισμού, παραμερούν άλλα και προτιμούν και προβάλλουν άλλες πλευρές των ιστορικών γεγονότων. Δηλαδή, ό,τι κάνει συνειδητά ή μη συνειδητά, ο ιδεαλιστής που εξιδανικεύει κάπως, και παίρνω πάλι την ειδική περίπτωση των γεγονότων της Ελληνικής Επανάστασης του 21. Αντίστροφα, εκείνος ο οποίος ξεκινάει από τον ιστορικό υλισμό, κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσει το χαρακτήρα της Επανάστασης, τον γενικότερο, τον εθνικό, τον ενωτικό χαρακτήρα, για να επισημάνει εκείνα τα οποία παραμερούσε να επισημάνει, ας πούμε πιο συγκεκριμένα, ο Παπαρηγόπουλος ή παραμερούσε να επισημάνει ο Σπυρίδων Τρικούπης που είχε γράψει την ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Μολονότι ο Σπυρίδων Τρικούπης περιγράφει και τον εμφύλιο πόλεμο του 1824 πάρα πολύ ζωηρά. Αλλά, βέβαια, η γενική του γραμμή είναι εξιδανικευτική. Η γραμμή εκείνων που ξεκινούν από τον ιστορικό υλισμό είναι, δεν θέλω να επινοήσω τη στιγμή αυτή κάποιο άλλο επίθετο, είναι το αντίθετο της εξιδανικευτικής. Δίνουν στην Ελληνική Επανάσταση έναν χαρακτήρα μονοκόμματο, σωστό από ορισμένες πλευρές, αλλά μονόπλευρο. Δεν υπάρχει αμφιβολία, μένοντας στην ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, ότι δυσκολότερα ξεσηκώθηκαν εκείνοι οι οποίοι είχαν κάτι να χάσουν. Οι προύχοντες, οι κοτσαμπάσιδες. Ευκολότερα ξεσηκώθηκαν εκείνοι που δεν είχαν τίποτα να χάσουν ή, μάλλον, που είχαν να χάσουν μόνο τα δεσμά τους. Για να χρησιμοποιήσω μια φράση γνωστή και η οποία αναφέρεται σε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Κωστής Μοσκόφ. Έχω την αίσθηση η ιστοριογραφία μας, όπως είναι γραμμένη στην Ελλάδα, βρίσκεται ακόμα, ή τουλάχιστον βρισκόταν μέχρι την αρχή της προηγούμενης δεκαετίας,
1970 κάτω από μια βαριά σκιά. Τη βαριά σκιά του Γιάννη Κορδάτου. Σε ό,τι αφορά την προοδευτική βεβαίως ιστοριογραφία. Ο Γιάννης Κορδάτος ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να προσεγγίσει κάτω από το πρίσμα του διαλεκτικού υλισμού την ιστορία μας. Αλλά το πραγματοποίησε αυτό όχι με λυπή παιδεία, αλλά με μία μονομερή ευαισθησία, θα έλεγα. Κι έτσι, η ιστοριογραφική του γραφή είναι οικονομικίστικη, δηλαδή βασίζεται πάρα πολύ στα συμβαίνοντα στο πεδίο της οικονομίας και δεν παίρνει υπόψη τις διασυνδέσεις αυτού του πεδίου και τις αλληλοεπιδράσεις που έχει με τα άλλα πεδία κίνησης της ζωής. Κυρίως με το πεδίο της κοινωνιολογίας. Επίσης, ξεκινάει από μία αντίληψη επικεντρωμένη στην Ευρώπη, πράγμα που τον κάνει, ίσως, να χάνει τις ιδιομορφίες της Ελλάδας και ιδίως να χάνει τις πιο σημαντικές από τις ιδιομορφίες, όπως είναι η πανταχού διαχεόμενη εξάρτηση και η συνδυδεμένη με αυτή, βέβαια, καταστροφή, αλλοτρίωση της ταυτότητάς μας. Νίκος Σβορώνος. Οι δύο λοιπόν βασικές ιστορικές τάσεις οι σημερινές είναι αυτό που λένε ιδεαλιστική ιστορία. Ιδεαλιστική τάση στην ιστορία και η δεύτερη είναι η μαρξιστική τάση στην ιστορία. Στην ιεράρχηση των παραγόντων η πρώτη θεωρεί ότι ο βασικός ιστορικός παράγοντας είναι η ιδεολογία γενικότερα. Ο μαρξισμός θεωρεί ότι το βασικό κίνητρο της ιστορίας είναι η υλική ζωή του ανθρώπου, δηλαδή ο τρόπος παραγωγής και τα μέσα παραγωγής, η οποία υλική ζωή του ανθρώπου βρίσκεται σε τελευταία ανάλυση, όπως είναι η έκφραση που λάνσαρε ο Μάρξ και που η έννοια της ακόμα δεν έχει απολύτως κατανοηθεί κατά τη γνώμη μου, πίσω από και στη βάση κάθε ιδεολογίας. Το πρόβλημα όμως που οι αντίπαλοι του μαρξισμού ακόμα δεν έχουν κατανοήσει είναι το πρόβλημα, όπως το θέτει ο μαρξισμός, της σχέσης ανάμεσα στα δύο αυτά βασικά κίνητρα της ιστορίας. Από τη μία μεριά η υλική βάση και το επικοδόμημα το πολιτιστικό στη γενικότητά του. Εγώ ανήκω στη σχολή και όλα μου τα βιβλία από τα πιο τεχνικά ως τα πιο γενικά της μαρξιστικής σκέψης. Εκεί στηρίζονται όλα. Η προσπάθειά μου ακριβώς είναι να δω σε κάθε εποχή ποια είναι κατά τη γνώμη μου η πραγματική λειτουργία των δύο αυτών βασικών παραγόντων. Ξέροντας ότι όταν γράφει κανείς ιστορία συγκεκριμένου χώρου και συγκεκριμένης εποχής, πρέπει να έχει υπόψη του ότι απ' τη μια μεριά δρούν οι υλικοί παράγοντες, απ' την άλλη δρά το σχηματισμένο ήδη από αιώνες επικοδόμημα, το οποίο πολλές φορές ανεξαρτητοποιείται και γίνεται κύριος παράγοντας της ιστορίας, που με τη σειρά του επηρεάζει την εξέλιξη των υλικών παραγόντων και που, με ένα είδος σύνθεσης, συντελείται η μεταβολή, η πρόοδος. Πρόοδος με την πρώτη σημασία της λέξης, όχι με την ηθική σημασία της, ή το προχώρημα, αν θέλετε, της ιστορικής ζωής. Και όπως είπα και στην αρχή, με αυτές τις συγκεκριμένες μεθοδεύσεις, με τις συγκεκριμένες διαδικασίες, θεωρώ ότι γίνεται η μεταβολή και δημιουργούν τις ιστορικές τομές. Έτσι μόνο μπορεί να εξηγήσει κανείς τις μεταβολές αυτές. Τώρα, ως ποιο σημείο θα τις κρίνει, αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Εγώ έχω την τάση να ανήκω στους ιστορικούς εκείνους όπου θεωρούν ότι το έργο της ιστορίας είναι να εξηγεί και όχι να αξιολογεί.